Εντάξει, όπως θα ξέρετε, η δικαιολογία είναι, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως και εν μέρει ο λόγος, είναι ότι βρίσκονται και οι δύο χώρες σε διαφορετικές φάσεις εκλογικών διαδικασιών. Αυτό είναι ακριβές, δεν είναι λάθος. Τώρα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλησε η Τουρκία, και το θέλησε η Τουρκία για να δώσει ένα τράτο, ένα χρονικό περιθώριο για την συζήτηση, την μεγάλη που κάνει αυτή τη στιγμή, τη διαπραγμάτευση, αν θέλετε, με τη Δύση συνολικά, και δεν αφορά μόνο το ζήτημα των S-400 και των F-16, αφορά το πράσινο φως που θέλει να πάρει τις ΗΠΑ για την πλήρη εξόντωση των κουρδικών θυλάκων. Mm-hmm. Ξέρετε ότι η Τουρκία συνεχώς, ενδεχομένως και σήμερα, μπορεί όχι σήμερα, αλλά συνεχώς, πραγματοποιεί στρατιωτικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές σε κουρδικούς θύλακες, πολλοί εκ των οποίων αφορούν Κούρδους που ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Κατά συνέπεια, είναι και αυτή η διάσταση. Είναι πολλές οι διαστάσεις της μεγάλης διαπραγμάτευσης της Τουρκίας με τη Δύση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, μερικά υπερβολικά κατά τη δική μου άποψη, για να δείξει ότι η Τουρκία παραμένει καλοδεχούμενη στις δυτικές δομές, όπως η διακήρυξη των Αθηνών. Ήταν κάτι το οποίο δεν είναι, η άποψή μου την έχω δημοσιεύσει, την έχω ξαναπεί, νομίζω ότι κάτι δεν χρειαζόταν, ήταν μια υπερβολή. Βοηθάμε την Τουρκία να ξεπληθεί στη Δύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει ό,τι πρέπει και παραπάνω για να δείξει ότι ενδιαφέρεται να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση όμως τώρα, που αυτό το ενδιαφέρον που εκφράζεται από τις ΗΠΑ, ειδικά όχι από το Κογκρέσο, ειδικά από την εκτελεστική εξουσία με μεγάλη έμφαση, αρχίζει και μπαίνει σε ένα αδιέξοδο όλη αυτή η φάση. Μπαίνει σε ένα αδιέξοδο γιατί μπορεί μεν να κάνει πίσω η Τουρκία σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Σουηδία. Δεν πρόκειται γρήγορα να κάνει πίσω σε σχέση με τους S-400. Δεν θα κάνει πίσω σε σχέση με τη συνολική στρατηγική εκπροσώπηση του πολιτικού Ισλάμ. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολα διότι δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι μόνο τα τουρκοσουηδικά, είναι συνολικά διαφορετική προσέγγιση στα καυτά θέματα του σήμερα. Και εκεί η Τουρκία έχει χαράξει διαφορετικό δρόμο και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Εκείνο το οποίο έλεγε στη Δύση ήταν ότι εγώ βοηθάω την Ουκρανία στέλνοντάς της ντρόουν και άλλα συστήματα τέτοια τα οποία της δίνει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, και αποδεχθείτε ότι έχω και καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Τουρκία κινείται με τη λογική πολύ μεγάλης δυνάμεως. Mm-hmm. Με έχεις ανάγκη, άρα θα αποδεχθείς τις ιδιαιτερότητές μου. Η δημιουργία εργοστασίου είναι το επόμενο βήμα. Ένας από τους λόγους επισκέψεως Πούτιν στην Τουρκία ήταν να συζητήσουν για το θέμα της μεταφοράς σιτηρών από την Ουκρανία μέσω του ασφαλούς διαδρόμου που είχε δημιουργηθεί προς τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Δεν φαινόταν όμως να υπάρχει σε αυτό το θέμα φως. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι αυτός ένας δεύτερος λόγος. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι τις αμερικανικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, όλη η κατάσταση σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία θα παραμένει στον αέρα. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο οι εγκρίσεις για νέα όπλα προς την Ουκρανία. Αυτό έχει ανισχύσει βαθύτατα τους Ουκρανούς, διότι έχουν πάρει ως τώρα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 45-46 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν κοπούν τα χρήματα από τις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι η Ουκρανία θα βρεθεί σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη, πριν γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έρθει ο Τραμπ στα πράγματα για να δούμε. Έχει ήδη συμβεί, προσπαθούν να περάσουν ένα πακέτο το οποίο θα περιλαμβάνει Ουκρανία, Ισραήλ, Ταϊβάν. Είναι οι τρεις χώρες οι οποίες ενοχλούν περισσότερο, για τις οποίες ανισχύει περισσότερο η Αμερική. Δεν έχει περπατήσει, ίσως παίζει και αυτό το ρόλο του στην όλη εξίσωση. Νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Εφόσον ο Τραμπ ξεπεράσει τον σκόπελο του ανωτάτου δικαστηρίου, ναι, εν πάση περιπτώσει, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα σενάριο που είναι ισχυρό σενάριο, έτσι δεν είναι, αν υπάρχει το κάθε άλλο, να έχουμε τον Τραμπ πρόεδρο να εκλεγεί τον Νοέμβριο, τότε πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, συντόμως, είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεύτερον, όμως, εάν υπάρχει μια πιθανότητα η Τουρκία να αυξήσει τη δυνατότητά της να πατάει σε 2, 3 και 30 βάρκες, είναι με τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενδυναμωθεί το ΝΑΤΟ, κάθε άλλο. Ο Τραμπ πιστεύει πάρα πολύ σε μονομερείς, διμερείς, τριμερείς και άλλες ενέργειες αμερικανικές. Και άρα νομίζω ότι το καθεστώς Ερντογάν σε μια προεδρία Τραμπ θα βρει σπουδαίους λόγους για να αισθάνεται καλύτερα. Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται, πιστεύω,
απρόβλεπτος είναι, το ξαναλέω έτσι για πολλωστή φορά, αλλά δεν θα ενδιαφέρεται για τη συνολική προβολή της ισχύως της Τουρκίας, το αν ενισχύει το πολιτικό Ισλάμ ή όχι. Ο Τραμπ θα ενδιαφέρεται κυρίως για αμερικανικά θέματα και για τον Ινδοειρηνικό σε ένα βαθμό. Άρα η Τουρκία θα βρει μεγαλύτερες δυνατότητες για να παίζει παιχνίδια σε πολλά ταμπλό με μια προεδρία Τραμπ από ότι με τη σημερινή προεδρία. Ο κίνδυνος εκεί είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου, που όπως τα πράγματα δείχνουν τώρα θα είναι πράγματι κρίσιμες και στην κόψη του ξηραφιού για την έκβαση και για τις ΗΠΑ και για τον πλανήτη, είναι ότι η κυβέρνηση Biden θα προσπαθήσει να κλείσει πάρα πολλά μέτωπα. Ένα από αυτά είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. Γι' αυτό λέω από καιρό ότι δεν χρειάζεται να μπούμε στη θέση του επισπεύθοντος για τη βελτίωση αυτών των σχέσεων.